να ακούσουμε λίγο τον κύριο Χρήστο Κολοβό, διδάκτορα μηχανικό μεταλλείων, μεταλλουργό και μηχανικό του Μετσοβίου, τέως διευθυντή κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Διότι αύριο οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν περαιτέρω για την κοινή ενεργειακή πολιτική, αλλά παρέμβαση στη χοντρική να την ξεχάσετε, το λένε οι Βόροι. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Η κατάσταση χειροτερεύει από μέρα σε μέρα στο ενεργειακό και η ρυθμιστική αρχή ενέργειας νύψει τα σχήρα της, θα έλεγα. Πώς, αφού σήμερα είπε ότι μετά το δημοσίευμα στην Καθημερινή θα παρέμβει. Όταν λέμε θα παρέμβει, μιλάμε για μια ρυθμιστική αρχή η οποία παρακολούθησε απαθής την εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο, διότι έτσι προβλέπει το target model, το μοντέλο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως όμως παρακολούθησε εντελώς απαθής την μετατροπή των λογαριασμών και την εισαγωγή της λεγόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής. Mm. Η ρήτρα αναπροσαρμογής μπήκε στα τιμολόγια από το καλοκαίρι, από πέρυσι, μέσα στο 2021, με τις ευλογίες της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Και η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι που αύξησε υπέρμετρα τους λογαριασμούς που παίρνουν από το 2021 τα νοικοκυριά και δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μάλιστα. Ο πόλεμος βεβαίως στο ευρύτερο πλέγμα των ενεργειακών επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Ή δεν είναι έτσι? Τις συνέπειες του πολέμου, ναι, δεν τις έχουμε δει ακόμα. Α, τόσο καλά. Δεν έχουν φτάσει στους λογαριασμούς μας ακόμα. Α, ακόμη καλύτερα. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη τώρα, κύριε Κολοβέ. Τι να σας κάνω. Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο, και θα τα δούμε κομμάτι-κομμάτι, αλλά μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής ότι έχουμε αλλαγές τιμολογίων από σταθερά σε κειμενόμενα από τους παρόχους, δηλαδή με ρήτρα αναπροσαρμογής την οποία περιγράψατε, η μόνη που αντέδρασε και είπε ότι εγώ δεν πειράζω τα σταθερά μου συμβόλαια, ούτε καν μονομερός, ήταν η ΔΕΗ, η υπόλοιπη σιωπή. Και μετά από αυτό βγήκε η ΡΑΗ και είπε θα ελέγξουμε, γιατί πέρα από τις αυξήσεις τις ενεργειακές, τις οποίες εσείς λέτε ότι ακόμη δεν τις έχουμε δει να μετακυλιούνται στους λογαριασμούς, πραγματικά αν συμβαίνει είναι σχροκέρδια. Έχετε την εικόνα από την εμπειρία που έχετε και τη γνώση ότι έχει συμβεί η μονομερής αλλαγή? Όχι, αυτή την πληροφόρηση δεν την έχω, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, δεν μπορώ να σας πω σχετικά. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στις άλλες χώρες υπήρξαν παρεμβάσεις που αφορούσαν τους καταναλωτές. Ποια θα ήταν η ορθή παρέμβαση εδώ, στη χώρα μας? Κοιτάξτε, εδώ δεν πρόκειται για θέμα παρεμβάσεων. Εδώ πρόκειται για τις συνέπειες μιας συγκεκριμένης πολιτικής η οποία ασκείται στη χώρα μας εδώ και 15 χρόνια. Είναι η άκρητη εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, η οποία αποφασίστηκε επί κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλή. Ήταν τότε που ξεκίνησε ο Παπανδρέου μετά να μας λέει ότι θα μας κάνει τη Δανία του Νότου, και στη συνέχεια μας ανακοίνωσε ο Μανιάτης στη Βουλή το 2010 ότι θα πάμε σε αντικατάσταση όλων των λιγνητικών μονάδων με μονάδες φυσικού αερίου, που είναι το πιο ευγενές καύσιμο, καθιστώντας τη χώρα εντελώς εξαρτημένη ενεργειακά από εισαγωγές και καθιστώντας τη χρεοκοπημένη Ελλάδα ως μια χώρα η οποία θα εξάγει διαρκώς συνάλλαγμα για την ενέργειά της. Καθώς ταυτόχρονα δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια για να εξορυχθεί ελληνικό φυσικό αέριο νότια της Κρήτης. Και τώρα έχει ανοίξει μια συζήτηση ξανά, έχει ξαναθερμανθεί το κλίμα, να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό βέβαια για την αξιοποίηση του δικού μας φυσικού πλούτου, έτσι. Κοιτάξτε, πριν από 15 χρόνια προφανώς έχει γίνει ένα σχέδιο ερήμην του ελληνικού λαού. Στη Βόρεια Ευρώπη καταρχήν. Τη Βόρεια Ευρώπη αφορά αυτό, που λέει ότι επειδή η Γερμανία δεν έχει πετρέλαια πρέπει να πάμε ξανά σε υδρογόνο, όπως είχε προσπαθήσει η Γερμανία να πάει πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, και για τον λόγο αυτό θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά παντού. Και ενώ η Ελλάδα είναι ευλογημένη από ήλιο, ξαφνικά είδαμε να ξεφυτρώνουν σε όλη την Ελλάδα ανεμογεννήτριες, οι οποίες όμως ανεμογεννήτριες δεν είναι ικανές να αντικαταστήσουν απολύτως τίποτα
δεν υπάρχει εγγυημένη ισχύς από τις ανεμογεννήτριες. Τώρα που φυσάει πολύ μπορεί να δίνουν ρεύμα, μετά από μισή μέρα δεν θα φυσάει, δεν θα υπάρχει ρεύμα και πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο που να δίνει αυτό το ρεύμα. Έτσι λοιπόν τα αιωλικά έρχονται να προστεθούν στο σύστημα και με τον τρόπο αυτό το κάνουν πιο ακριβό. Διότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται. Αυτό είναι. Εάν υπήρχε η δυνατότητα η ηλεκτρική ενέργεια να αποθηκεύεται οικονομικά, ναι, για χρησιμοποίηση στα δίκτυα ηλεκτρισμού και όχι για τις μπαταρίες των κινητών, τηλεφώνων και των λάπτοπ, τότε θα μπορούσαμε να το δούμε διαφορετικά. Αλλά δεν υπάρχει. Η αποθήκευση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει για όλη τη δεκαετία. Δεν το λέω εγώ, μας το έχει πει ο διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο ΑΔΜΙΕ. Συνεπώς το ρεύμα θα ακριβαίνει διαρκώς. Απλά ήρθε και ο πόλεμος τώρα και θα φέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις, διότι ξαφνικά πρέπει το φυσικό αέριο που ερχόταν με αγωγούς από τη Ρωσία να υποκατασταθεί από πιο ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Κατάρ. Άρα λέτε ότι δεν είναι μία παροδική κατάσταση η άνοδος των τιμών στην ενέργεια. Θα έχει συνέχεια το πράγμα. Βεβαίως θα έχει συνέχεια. Είπα και στην τηλεοπτική σας εκπομπή την Παρασκευή ότι η τρέχουσα δεκαετία θα είναι μια χαμένη δεκαετία για τη χώρα λόγω της ακριβής ενέργειας. Γίνονται ανακατατάξεις ενεργειακές αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και εμείς θα είμαστε θύμα αυτής της κατάστασης. Το γεγονός ότι αύριο οι Βόροι στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μιλούν για παρέμβαση στη χοντρική, λέει κάτι, γιατί υπάρχει ο αντίλογος ότι εντάξει ρε παιδί μου, φεύγει τώρα ο χειμώνας, δεν χρειάζονται τόσο πολύ τα νοικοκυριά τη θέρμανση, δεν βαριέσαι. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει παγώσει επειδή δουλεύει σταθερά ο αγωγός Nord Stream που φέρνει φυσικό αέριο από την Ρωσία στη Γερμανία. Η ροή του φυσικού αερίου δεν διακόπηκε λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Είδαμε και χθες τον καγκελάριο Σόλτς να λέει ότι δεν συζητάει για ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία, διότι έτσι και κοπεί η ροή του φυσικού αερίου στον αγωγό Nord Stream, θα παγώσει όλη η Ευρώπη. Ήδη τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αν δεν δούλευε λόγω του πολέμου της Ουκρανίας ο αγωγός Nord Stream, τα αποθέματα θα είχαν στεγνώσει εντελώς. Η Ιταλία που έχει τις μεγαλύτερες αποθήκες φυσικού αερίου έδωσε τα αποθέματα και ήδη είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η Ολλανδία ξανάβαλε σε λειτουργία το πεδίο Γκρόνιγκεν που τροφοδοτούσε την Ευρώπη για πολλά χρόνια αλλά είχε αρχίσει να στεγνώνει. Και πλέον το να συζητάνε για παρεμβάσεις είναι αστιότητες, διότι οι πηγές φυσικού αερίου είναι εντελώς συγκεκριμένες. Είναι η Ρωσία με αγωγούς που υπάρχουν και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ με τα καράβια και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν μεγάλη συμμετοχή στη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Χθες ο κύριος Ζαχαρίας Μίχας από το Defense Point έκανε μια κατηγορία από τις πιο σημαντικές αναρτήσεις εν μέσω πολέμου, κύριε Κολοβέ, η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος μέσα σε αυτό το γενικό χαμό και μέσα σε αυτή τα παρελκόμενα που είναι η ενεργειακή κρίση, φτώχεια, επισητιστική, βγήκε να πει ότι προς Θεού πάει πίσω η ιστορία της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης ενέργειας και δέστε η συνέπεια του πολέμου είναι οι Ευρωπαίοι να στρέφονται πάλι στο φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Ζούμε μια κατάσταση παράνοιας, γιατί ο ΟΗΕ εδώ και 50 χρόνια βγαίνει κάθε δεκαετία και λέει ότι έχουμε 10 χρόνια να σώσουμε τον πλανήτη από την περιβαλλοντική καταστροφή. Το δημοσίευμα που λέτε του Defense Point ήταν εξαιρετικά κατατοπιστικό, γιατί είχε τα αποκόμματα των εφημερίδων που τα λέει αυτά ο ΟΗΕ και η καταστροφή του πλανήτη μεταφέρεται διαρκώς προς τα πίσω προκειμένου να σμπρώχνεται μια, να προωθείτε μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Καλά, τα αδιφάγα κέρδη δεν σημαίνει ότι δεν χτυπάνε και δεν πληγώνουν τον πλανήτη. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι, είμαστε σε ένα πλανήτη καθαρότητας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Έτσι δεν είναι? Είμαστε σε έναν πλανήτη όπου διαρκώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Έχω μια απορία και σας παρακαλώ πάρα πολύ να τη μεταφέρετε. Δηλαδή είναι πιο θεμητό να βρεθεί καταχρεωμένος ο μέσος Έλληνας από τη χρήση του ρεύματος από το να βάλουμε στην άκρη για όσο χρειαστεί
για όσο χρειαστεί την πράσινη πολιτική, δεν είμαι αντίθετος, και να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το λιγνητή. Είναι τόσο κακό. Έκτακτες καταστάσεις ζούμε. Ας αφήσουμε την πράσινη ανάπτυξη για μεθαύριο, όλοι το κάνουν στο κάτω-κάτω και στην τελική ας ρίξουν στο 50% τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και ας βγάλουν τα μισά πόσα υπολόγιζαν για μια χρονιά. Είναι τόσο κακό, λέει ο ακροατής. Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κακό και η πολωνική κρατική επιχείρηση παραγωγής ενέργειας, η PGE, ανακοίνωσε 23% αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη για το 2021. Εμείς ανακοινώσαμε μείωση. Είναι εντελώς διαφορετική η δρόμη που ακολουθεί η Ελλάδα σε σχέση με την Πολωνία. Και εντελώς και διαφορετική σε σχέση με το δρόμο που ακολουθεί η Γερμανία, η οποία και σήμερα που μιλάμε και η λιγνίτη και εισαγόμενο λιθάνθρακα στο φουλ, ενώ εμείς ξαφνικά έχουμε ξαναμειώσει τη χρήση του λιγνίτη στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. Ναι. Διότι αυξήθηκε η ένταση των ανέμων και αντί να μειώσουμε τη χρήση του φυσικού αερίου, μειώσαμε τη χρήση του λιγνίτη. Μάλιστα. Εισαγάγουμε όμως τεχνολογία για την πράσινη ανάπτυξη από τη Γερμανία, η οποία την ίδια ώρα και η λιγνίτη, μου λέτε. Η Γερμανία και η λιγνίτη, διότι αυτή τη στιγμή δεν φυσάει στη Γερμανία. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Λέει η είπα προηγουμένως, ναι, ναι, ότι τα αιωλικά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν αξιόπιστα απολύτως τίποτα. Κύριε Κολοβέ, λέει εδώ πέρα ο Γεράσιμος, ισχύει, λέει, ρωτήστε τον κύριο Κολοβό, ότι ακόμη και τις ημέρες με δυνατούς ανέμους η λειτουργία των αιωλικών προϋποθέτει ως backup τη λειτουργία μονάδων με φυσικό αέριο, το οποίο μάλιστα είναι και εισαγόμενο στην Ελλάδα. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Η Βάσο, καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Θέλω να το ρωτήσω, το φυσιολογικό δεν θα ήταν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να ενδιαφέρονται για τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας και να βοηθήσουν στην ανάδειξή τους? Γιατί δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα και... άμα πάει το χρέος 700 δις θα το κάνει. Θα το πω εγώ, θα απαντήσω εγώ. Δεν θέλετε εσείς, κύριε Κολοβό. Αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε η ανακάλυψη των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσα σε ένα μήνα πέρασαν από την Κύπρο και έπιναν καφέ με τον Χριστόφια που ήταν τότε πρόεδρος στην Κύπρο, η Μέρκελ, ο Σαρκοζή και ο Μετβέντεφ από τη Ρωσία. Αυτοί προφανώς δεν πήγαν να θαυμάσουν την ηλιοφάνεια της Λευκωσίας, πήγαν να δουν τι θα γίνει με τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Συνεπώς, το γιατί αυτή η ιστορία έχει πάει τόσο πίσω θα πρέπει να αναζητηθεί στις γεωπολιτικές ισορροπίες όπου κυρίαρχο ρόλο πάνω από την Ευρώπη έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι το θύμα της επεκτατικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο φίλος ο Ρέστης, καλημέρα, λέει στον κύριο Κολοβό. Η ενέργεια από τον ήλιο μπορεί να αποθηκευτεί όλη σε μορφή αλκοόλης μέσω απόσταξης 100% οικολογικό καύσιμο, 500% πιο φθηνό από οτιδήποτε άλλο και δεν χρειάζονται μετατροπές, υπάρχουσες μηχανές ή εν πάση περιπτώσει μηδαμινές μετατροπές. Υπάρχει λύση, κυκλοφορεί για παράδειγμα στην Κρήτη ένα Z3, λέει και το όνομα πιανού το κυκλοφορεί, εδώ και χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Πώς τα ακούει, λέει αυτό ο κύριος Κολοβός? Αυτή την περίπτωση δεν τον έχω υπόψη μου. Τρόποι μετατροπής της ηλιακής ενέργειας υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι αν βγαίνουν τα οικονομικά. Η τεχνολογία που έχει επιλεγεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετατροπή της ενέργειας των ΑΠΕ σε υδρογόνο, αλλά εκεί τα οικονομικά δεν βγαίνουν. Και επειδή δεν βγαίνουν τα οικονομικά, πρέπει όλα τα υπόλοιπα να ακριβίνουν έτσι ώστε να είναι οικονομικά συμφέρουσα η παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Άρα το υδρογόνο που το λένε καθαρό, γαλάζιο, του έχουν δώσει και χρώματα, είναι ασύμφορο σε αυτή τη φάση? Το πράσινο υδρογόνο σε αυτή τη φάση είναι εντελώς ασύμφορο. Μάλιστα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ακρίβεινε, ένας από τους λόγους που ακρίβεινε το φυσικό αέριο πάρα πολύ, το ορυκτό φυσικό αέριο, ναι, είναι προκειμένου να είναι τεχνητά ανταγωνιστική η παραγωγή υδρογόνου από τη ΣΑΠΕ. Μάλιστα. Έχει δημοσιευθεί σχετική έκθεση τον περασμένο Ιούλιο από γερμανικό think tank, ο επικεφαλής του οποίου είναι σήμερα υφυπουργός στην κυβέρνηση του Σόλτς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κολοβέ, αστράφτη και βροντά. Φαντάζομαι 23 Μαρτίου, παιδιά, ηρεμήστε, δεν είναι κλιματική αλλαγή, normal είναι. Λοιπόν, κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα μπορούσε να επανεκκινηθεί γρήγορα ένα σύστημα με λιγνίτες, δεδομένου ότι αν αποφασίσουμε πολιτικά, επιλέξουμε τώρα να στραφούμε στο δικό μας φυσικό πλούτο, το φυσικό αέριο,
Αυτό εννοώ, γιατί φυσικός πλούτος είναι και ο λιγνίτης. Θα χρειαζόμασταν 1 με 1,5 χρόνο για να πούμε ότι αρχίζουμε την αξιοποίηση. Λοιπόν, ο λιγνίτης είπαμε ότι είναι ένα υπαρκτό αυτή τη στιγμή ορυκτό. Πόσο γρήγορα μπορεί να μπει στο σύστημα, αν υποθέσουμε ότι πολιτικά είχαμε τη βούληση? Κοιτάξτε, η τωρινή κυβέρνηση δημιούργησε μια κοινή εταιρεία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες με τη γερμανική RWE, με πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην γερμανική εταιρεία την RWE, προκειμένου να βάλει φωτοβολταϊκά στο πρώην ορυχείο Αμιντέου, το οποίο η τρέχουσα κυβέρνηση το έκλεισε. Οι εκτάσεις του ορυχείου Αμιντέου ισοπεδώθηκαν και 1000 άτομα που δούλευαν εκεί έφυγαν, έμειναν καμιά 30 άτομα να επιβλέπουν την ισοπαίδωση των εκτάσεων για να μπουν τα γερμανικά ουσιαστικά φωτοβολταϊκά. Πρόκειται για τεράστιες εκτάσεις, τις οποίες θα στερηθεί ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας και της περιοχής της Φλόρινας, του Αμιντέου. Λιγνίτης δεν μπορεί να μπει, διότι για να μπει ο λιγνίτης χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζονται ορυχεία και χρειάζονται μονάδες. Μονάδες αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει 7 σε λειτουργία, θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπουν άλλες δύο, αλλά δεν καλύπτουν πλέον τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στο πλαίσιο της πολιτικής της απανθρακοποίησης αυστηροποιήθηκαν οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές και εργοστάσια που θα μπορούσαν να λειτουργούν νόμιμα το 2016 δεν μπορούν να λειτουργούν νόμιμα το 2022. Περί αυτού πρόκειται. Η κυβέρνηση λοιπόν έκλεισε δύο λιγνητορυχεία, το λιγνητορυχείο του Αμιντέου και το λιγνητορυχείο της Καρδιάς, τα οποία παράγουν λιγνίτη. Επιπλέον έβγαλε σε θελούσια έξοδο το έμπειρο προσωπικό με αποτέλεσμα να χαθεί η τεχνογνωσία και δεν υπάρχει και το προσωπικό για την κατάλληλη εξόρυξη του λιγνίτη, το προσωπικό που θα δουλέψει τα μεγάλα μηχανήματα της ΔΕΗ, αυτά που είναι μοναδικά στον ελληνικό χώρο, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Μιλάμε για μηχανήματα που έχουν ανάπτυγμα 100-120 μέτρα, δεν χωράνε σε γήπεδο ποδοσφαίρου, ζυγίζουν μερικές χιλιάδες τόνους. Δεν μπορείς να πάρεις τον κάθε τεχνίτη και να τον βάλεις εκεί πάνω. Πρέπει να έχει συγκεκριμένες γνώσεις, συγκεκριμένη εκπαίδευση. Άρα πρακτικά μου λέτε ότι ο λιγνίτης δεν μπορεί να ξαναμπεί μαζικά στο σύστημα? Αυτό ακριβώς σας λέω. Μάλιστα. Διότι η κυβέρνηση έχει φροντίσει να καταστρέψει τη μεγαλύτερη μεταλλευτική επιχείρηση της χώρας, που είναι η εκμετάλλευση του λιγνίτη. Εναλλακτικές υπάρχουν, ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Διότι εδώ, με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Κολοβός, πάμε τουλάχιστον για μια πενταετία με βαριές τιμές. Υπάρχουν εναλλακτικές για τη χώρα? Η εναλλακτική είναι ο ήλιος, ο οποίος, η Ελλάδα είναι μια ηλιόλουστη χώρα, θα μπορούσαμε να βάλουμε, και πολύ γρήγορα μάλιστα, θα μπορούσαμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Ωστόσο, δεν βάζουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Στα χωράφια τα βάζουμε. Εάν βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, δεν θα βάλουμε τα μεγάλα φωτοβολταϊκά των Γερμανών στο Αμίντεο και κάποια άλλα που προωθούνται στη Θεσσαλία και θα τρώμε τα φωτοβολταϊκά σε λίγο. Στην περιοχή εδώ τη δική μας, τα βοσκοτόπια όλα γεμίζουν με φωτοβολταϊκά και τα μοσχάρια ελευθέρας βοσκής που υπάρχουν πάρα πολλά εδώ στη Μακεδονία θα αναγκαστούν να γίνουν σταυλισμένα και να τρώνε εισαγόμενη σόγια. Μιλάμε για καταστάσεις παράνοιας. Δεν μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, γιατί δεν έγιναν ποτέ επενδύσεις στο δίκτυο της διανομής. Και είναι αυτό που ακούτε, ότι κάποιες περιοχές είναι εντελώς κορεσμένες στο δίκτυο. Δεν χωράει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες στο δίκτυο της χαμηλής τάσης. Ενώ τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, σαν αυτά που θα βάλει η γερμανική RWE και σαν αυτά που μπαίνουν στη Θεσσαλία ή αυτά που θα μπουν στα βοσκοτόπια της Μακεδονίας, αυτά θα συνδέονται απευθείας στο δίκτυο υψηλής τάσης με υποσταθμούς και μεταφέρεται το ρεύμα πολύ πιο εύκολα. Αυτό είναι το κλειδί. Μάλιστα. Άρα και αυτά που λένε. Εδώ λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία, ναι, που ήταν η καρδιά της εξόρυξης του λιγνίτη, η καρδιά του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά δίκτυα. Και αυτά τα πολύ ισχυρά δίκτυα υψηλής τάσης, τα 400.000 βολτ και τα 150.000 βολτ, είναι που έχουν προσελκύσει τεράστια έργα ανανεώσιμων πηγών και αιωλικά και κυρίως φωτοβολταϊκά, τα οποία καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις. Άρα μου λέτε ότι αυτά έχουν πάει στις μεγάλες εταιρείες, για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Αυτά τους ενδιαφέρουν. Άρα και το αφήγημα που ακούω εγώ από κάποιες πολιτικές δυνάμεις να ξαναδούμε το θέμα των αυτόνομων ενεργειακών κοινοτήτων, φέξε μου και γλίστρισα. Έχει κλείσει το πακέτο.
Ναι, όταν μιλούν για ενεργειακές κοινότητες, μιλούν πάλι για μεγάλα φωτοβολταϊκά τα οποία θα κουμπώσουν στο δίκτυο υψηλής τάσης. Μάλιστα. Τώρα, με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, αληθεύει κύριε Κολοβέ, αν γνωρίζετε ότι τα αιωλικά συστήματα που προμηθεύεται η χώρα μας από τη Γερμανία κατά βάση είναι παροχημένης τεχνολογίας και όχι σύμφωνα με τη νέα τεχνολογία που υπάρχει? Το γνωρίζετε, λέει αυτό? Δεν ξέρω σε ποια νέα τεχνολογία αναφέρεται. Πάντως τα αιωλικά που προμηθεύεται η χώρα τα προμηθεύεται κατά 50% από τη Γερμανία και κατά 45% περίπου από τη Δανία. Τουλάχιστον αυτά λένε τα στατιστικά που βλέπω δημοσιευμένα. Και διαρκώς μεγαλώνει το μέγεθος των ανεμογεννητριών οι οποίες τοποθετούνται στον ελλαδικό χώρο. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, είχαν τοποθετηθεί από το 2019 ή το 2020 οι μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα, άνω των 200 μέτρων ύψους. Μάλιστα. Εκεί δεν έχουμε περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, φαντάζομαι. Δεν είναι μόνο οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις από την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, είναι και οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις από την κατασκευή των ανεμογεννητριών, διότι χρειάζονται σπάνιες γέες για τις ανεμογεννήτριες. Και μετά, όταν τελειώσει ο χρόνος χρήσης, γιατί έχουν ένα χρόνο χρήσης, αυτά που πετιούνται. Αυτά που πετιούνται, πετιούνται τα πτερήγια στις χωματερές. Ναι. Τα παλιοσίδερα παραμένουν, μπορείτε να πάτε στην Νότια Εύβοια να βρείτε παλιοσίδερα παρατημένα στον τόπο τους. Κάποια τα είχε πάρει και ο αέρας πριν από 2-3 χρόνια. Οι θυελώδεις άνεμοι διέλυσαν τις παροπλισμένες ανεμογεννήτριες, εκτοξεύτηκαν τα θράσματα σε μεγάλη έκταση και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε και θύματα εκεί πέρα. Μάλιστα. Κυρίως όμως το πρόβλημα είναι με τις βάσεις των ανεμογεννητριών, οι οποίες είναι από ισχυρά οπλισμένο σκυρόδεμα και παραμένουν στο υπέδαφος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας να τις αποξηλώσει, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται πως έχουμε εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και αυτά τα υλικά είναι ανακυκλώσιμα, και δεν ενδιαφέρεται κανένας να ξετσιμεντάρει το έδαφος. Με τον τρόπο αυτό σταδιακά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε ένα απέραντο τσιμεντότοπο. Αφού πρώτα τσιμεντάραμε τις πόλεις, θα τσιμεντάρουμε και τα βουνά. Διότι κάθε νέα ανεμογεννήτρια που μπαίνει είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες, δεν μπορεί να μπει στην παλιά βάση, χρειάζεται καινούργια βάση και θα δημιουργήσουμε ένα πλέγμα διαδοχικά τοποθετημένων βάσεων που θα παρεμποδίζει και την κατήσδυση του νερού στο υπέδαφος για την τροφοδοσία των υδροφόρων οριζόντων. Μάλιστα. Και αυτό αν είναι μια αλλαγή, μια φυσικά παρέμβαση βαρβάτη φυσικά στο περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτά όμως είναι άλλα. Κλείνοντας, με ρωτάνε πάρα πολύ, άρα κύριε Κολοβέ, συγγνώμη, τι συμβουλεύετε τον απλό πολίτη καταναλωτή σε αυτή την, από ό,τι φαίνεται, μακρά νύχτα ενεργειακά? Η νύχτα είναι πολύ μακριά και το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να φροντίσει για τη μόνωση του σπιτιού, γιατί μόνο εάν έχει τα λεφτά πρέπει να κάνει, και η μόνωση βοηθάει τόσο στο κρύο όσο και στη ζέστη. Αν έχει τη δυνατότητα να βάλει φωτοβολταϊκά στη στέγη. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, αλλά τουλάχιστον όσοι την έχουν θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουν. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει γενναία κίνητρα για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη και θα έπρεπε να, μια που έχει πουλήσει και το μισό ΔΔΕ και προκειμένου να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής και να βάλει κεφάλαια, θα έπρεπε να ζητήσει από το ΔΔΕ την άμεση επένδυση στην αναβάθμιση των δικτύων της χαμηλής τάσης, ώστε να χωράει όσο γίνεται μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά, περισσότερα και μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Άρα αυτό είναι ένα βασικό θέμα, Αυστραλία, λέτε. Ναι, ναι. Που είναι σε περίπου ίδιο γεωγραφικό πλάτος η Νότια Αυστραλία με την Ελλάδα, έχουν βάλει ατελείωτα φωτοβολταϊκά, που αν τα είχαμε βάλει κι εμείς εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να καλύπτουμε το 30-35% των ετήσιων αναγκών μας σε ρεύμα από τον ήλιο. Και μάλιστα εκεί το μέγιστο μέγεθος φωτοβολταϊκού που μπαίνει στις στέγες έχει φτάσει τα 10 κιλοβάτ, ενώ εδώ το καινούργιο πρόγραμμα που τώρα ξεκίνησε στην Ελλάδα να εφαρμόζεται από 1η Μαρτίου προβλέπει έως το πολύ έως 6 κιλοβάτ. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω ότι μας κάνατε την καρδιά. Μας την κάνατε μάλλον την καρδιά, περιβόλη, αλλά καταλάβαμε πολλά. Για να σας βελτιώσω τη διάθεση, λοιπόν, κύριε Σαχίνη, να σας πω ότι εμείς εδώ στην Κοζάνη έχουμε από χθες λιακάδα.
Φυσάει βέβαια λίγο και έχει ψύχρα ακόμα. Είδατε που υπάρχει κλιματική. Την Παρασκευή θα δούμε άνοιξη επιτέλους. Μάλιστα. Είδατε που υπάρχει κλιματική αλλαγή. Έχετε εσείς λιακάδα και έχουμε εδώ αστραπόβροντα, βροχές, χιόνια και χαλάζια στο νότο. Απλώς λοιπόν, αυτό το ήρθε από εμάς σε εσάς. Κύριε Κολοβέ, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, γεια σας.